Η φωνή που θα πλαισιώσει σήμερα τη μεγάλη μας ρεμπέτησα, τη Μαριό, είναι ένας πολύ γνωστός, εξαίρετος, ταλαντούχος και γνήσιος λαϊκός ερμηνευτής και παράλληλα μουσικός, ο Λάμπρος ο Καρελάς. Το Λάμπρο το ξέρουμε, καλησπέρα Λάμπρο. Το Λάμπρο το γνωρίζω εγώ προσωπικά από τη δεκαετία του 80, όποτε και ήταν από τις ηγετικές μορφές στο συγκρότημα Τα Παιδιά της Πάτρας. Και πριν ήμουνα... Πάμε. Βασικά ξεκίνησα με οπισθοδρομική, Σαββόπουλο και Χμάνο Χατζηδάκη. Δηλαδή αυτό ήταν και η πρώτη δισκογραφική δουλειά, ήταν με την οπισθοδρομική, με την Ελευθερία, την Αρβανιτάκη. Ενέτη 1982. 82, τότε προφανώς δεν συνθυμόμουν. Ναι, και μετά γύρισα ξανά στην Πάτρα και κάναμε τον πρώτο μας δίσκο, τότε το αφιερωμένο εξαιρετικά, με το μισό εκατομμύριο πωλήσεις στην ελληνική δισκογραφία. Το είχα πάρει τότε, θυμάμαι, σε κασέτα εγώ, υπήρχαν κασέτες, τότε δεν υπήρχαν CD, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε σε ακορντεόν και τραγουδούσες. Το βινήλιο είναι σπάνιο πια αυτό και είναι και συλλεκτικό. Ναι. Πάντα ακορδεόν έπαιζα και πάντα τραγουδούσα. Και τότε βασικά είχα πει και την επιτυχία του δίσκου, το «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Μπράβο. Μέχρι κάποια στιγμή που ακολουθήσαμε και εμείς τη μοίρα όλων των συγκροτημάτων που διαλύονται. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα ο Λάμπρος Καρελάς δεν χάθηκε όμως. Ακολούθησε το δικό του δρόμο. Μεγάλες συνεργασίες με ανθρώπους δηλαδή που... Τώρα θα αδικήσω, Άκης Πάνου, Μανώλης Ρασούλης, Πλέσας, Σπανός, από μεγάλους συνθέτες μιλάω πάντα. Λοιπόν, ξεχνάω και αυτό σου λέω τώρα, μεγαλώνω και εμείς και ξεχνάμε. Δεν χρειάζεται ονομαστικά να πούμε και από το 2003 που γνώρισε τη Μαριό σε μια συνεργασία στο Χάραμα της Κεσαριανής στην Αθήνα, σε πολύ τακτικά διαστήματα κάνουμε και μαζί δουλειές. Όπως και φέτος το καλοκαίρι δηλαδή. Προηγουμένως η Μαριό μου είπε ότι τα τελευταία χρόνια είσαστε αχώριστο ντουέτο. Τι κοινό σας ενώνει? Κοίτα, πρώτα απ' όλα εγώ την Μαριό τη θεωρώ μάνα. Έτσι. Μάνα σε όλα τα επίπεδα. Μάνα στο ελληνικό τραγούδι, μάνα επί της ουσίας στα καμαρίνια, μάνα στο παντάρι. Μάνα. Όποιος έχει μάνα καταλαβαίνει. Σίγουρα. Και τι λέω. Φαίνεται άλλωστε, γιατί εμείς πριν τη διακόψαμε από το κέντημα. Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω μάνα. Ελληνίδα μάνα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από την Αθήνα με το Βανάκι, ας πούμε, και μας είχε φτιάξει ένα ωραίο κέικ και μοίρασε κέικ σε όλους που ήμασταν μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ακούγονται πολύ ωραία που λες. Η ατμόσφαιρα πέφτει λίγο-λίγο το σκοτάδι. Είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Τα ακούσματα είναι υπέροχα από όλου. Καλό μήνα να ακούμε. Θα κλείνοντας, τι περιμένει σήμερα να ακούσει ο κόσμος στην τελευταία συναυλία του καλοκαιριού? Ο κόσμος το σίγουρο είναι ότι θα ακούσει εξαιρετικά τραγούδια. Τραγούδια μεγάλων συνθετών, παλαιότερων και νεότερων. Θα ακούσει λαϊκά, έντεχνα και βασικά το στοιχείο της Μαριός, το οποίο είναι το ρεμπέτικο, το σμυρναϊκό και όλο τον ειδών τραγούδια. Τα καλά, αυτό που λέμε, τον αφρό του ελληνικού τραγουδιού. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, όπως λέμε. Ακριβώς. Λάμπρο, προσωπικά και ως Βασίλης Σιμόπουλος, αλλά και ως έμβολος GR, μεγάλο κανάλι του Νομού Μαθίας, χάρηκα πολύ για τη σημερινή γνωριμία. Να ευχηθώ ότι καλύτερο σήμερα, να ανταμυφθεί η προσπάθειά σας από τον κόσμο και να του δώσετε μια ξέχαστη βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε όλοι ωραία απόψε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά.